Ο πρέσβης επιτιμεί, ο κύριος Γιώργος Σαϊφαντής είναι σήμερα στη συχνότητά μας. Καλημέρα κύριε πρέσβη. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές του 984. Λοιπόν, επειδή η κάλπη της 21ης Μαΐου εμφανίζει κάποια δεδομένα που μένει να μορφοποιηθούν στην κάλπη της 25ης Ιουνίου, αλλά ο περίγυρος μας και όχι μόνο έχει πάρει φωτιά, ξεκινώντας από την Ουκρανία και φτάνοντας μέχρι και στα δικά μας, όπου φαίνεται ότι κάποιοι θέλουν ως επισπεύδοντες να ανοίξει το κουβάρι των συζητήσεων με την Τουρκία απευθείας. Θα ήθελα λιγάκι, με άξονα και τα αποτελέσματα, αλλά και αυτό που έχουμε μπροστά μας, να ακούσω κάποιες σκέψεις σας. Κύριε Σαχίνη, οι τουρκικές εκλογές έδειξαν ήδη από τον πρώτο γύρο και θα επιβεβαιώσω στο δεύτερο, ότι η Τουρκία είναι μια βαθύτατα παραμένει μια βαθύτατα διαιρεμένη χώρα. Σε τέτοιο βαθμό είναι η διαίρεση που η προοπτική της ενιαίας της επιβίωσης έχει ένα μεγάλο ερωτηματικό δίπλα. Δηλαδή κατά πόσον οι Κούρδοι, οι δυτικόστροφοι Τούρκοι και οι οπαδοί του Προέδρου Ερντογάν, οι οποίοι θέλουν μια Τουρκία να λειτουργεί όπως το Πακιστάν, έτσι, με οδηγό η θρησκεία κτλ., μπορούν να συμβιώσουν μακροπρόθεσμα. Συνεπώς, αυτό δεν το λέω περιγραφικά, το λέω γιατί μας ενδιαφέρει άμεσα. Για ποιο λόγο θα πρέπει να σπεύσουμε να αρχίσουμε συνομιλίες επί της ουσίας, να κάνουμε την απεγνωσμένη προσπάθεια θυσιών, δηλαδή εκχωρήσεων, για να τα βρούμε με έναν γείτονα ο οποίος σε 10 χρόνια θα υπάρχει? Όποιος μου πει ότι ονειρεύομαι, θα πω ότι το 1989 η Σοβιετική Ένωση κατέρευσε μέσα σε μια διετία. Λοιπόν, άρα και η Τουρκία έχει την ίδια ηλικία, πλησιάζει την κρίσιμη ηλικία, όπου εγκεφαλικά, καρδιοαγγειακά και τα λοιπά προβλήματα μπορούν να λειτουργήσουν διαλυτικά. Λοιπόν, πέρα από το γεγονός ότι δεν έχουμε καμία εγγύηση ότι η Τουρκία θα δεχόταν μια συμφωνία κατά τις επιθυμίες μας, δηλαδή κάνουμε ευσεβοποθισμό, όπως λένε οι αδελφοί Κύπροι, προβάλλουμε στην οθόνη τους ευσεβείς μας πόθους και προσπαθούμε να τους επιβάλλουμε στον άλλο. Η Τουρκία έχει διατυπώσει με μεγάλη σαφήνεια ότι δεν ομιλεί περί κυριαρχικών δικαιωμάτων, ομιλεί περί εδαφών, νησιών, τα οποία τις τα έχουμε κατά την αντίληψή της υφαρπάξει. Πολύ σωστά λέει ο Πρωθυπουργός, το αφήγημα της μεγάλης πατρίδας δεν ακυρώνεται κτλ. Το αφήγημα της μεγάλης πατρίδας δεν αφορά το διαμοιρασμό του πλούτου του Αιγαίου, ούτε επιδέχεται ρύθμιση στη Χάγη. Το αφήγημα της μπλε πατρίδας είναι η ανάκτηση των νησιών του Αιγαίου, ικανού αριθμού των νησιών του Αιγαίου, με όριο προς τα δυτικά για τους Τούρκους τον 25ο μεσημβρινό και βάλε. Και βλέπουμε. Γιατί μετά θα υπάρχει και η προβολή της ισχύως. Συνεπώς, εγώ δεν βλέπω γιατί, και καταλαβαίνω απόλυτα τον κύριο Κοτάκη, άκουσα τη χθεσινή εκπομπή, μάλλον διάβασα στο YouTube για να είμαι σαφέστερος, που είπε ότι αν εκχωρήσει ένα διεθνές δικαστήριο τους ανθρωποφάγους, τις νησίδες ανθρωποφάγους, τους καλόγερους στην Τουρκία, οι καλόγεροι διεκδικούνται από την Τουρκία και ήταν ελληνικό έδαφος από συστάσεως ελληνικού κράτους το 1831. Εγώ καλώ τους ακροατές να σκεφτούν την προβολή δικαιωμάτων που θα κάνει προς τα δυτικά άμα αποκτήσει γη μέσα στο Αιγαίο η Τουρκία. Και αυτό δεν το συζητάμε βέβαια εμείς, δεν το συζητάμε. Το μόνο που λέμε, όλο το πολιτικό σύστημα και οι νικητές και οι ιτημένοι αναφέρονται στους ισχυρούς ξαδέλφους που έχουμε στην άλλη μεριά του ωκεανού, οι οποίοι δεν θα αφήσουν να γίνει τέτοια αδικία. Τότε εγώ δεν θυμάμαι ούτε στο 21, ούτε μετέπειτα στη δεκαετία του 40 να δικαιώθηκαν όσοι στηριζόντουσαν σε ισχυρούς ξαδέλφους, ένθεν και ένθεν. Οι ισχυροί ξάδελφοι κοιτάζουν τα δικά τους συμφέροντα. Γι' αυτό θα έρθει με τον Άμος Χοκστάιν ο κύριος Μπλίνκεν για να διατυπώσει μια νέα φόρμουλα. Την έχει πενιχθεί ο Πολυνίκης Υπουργός Εξωτερικών
την έχει επενιχθεί, η οποία θα είναι μια διευθέτηση χωρίς αναγνώριση της εθνικής κυριαρχίας. Δηλαδή η εθνική κυριαρχία θα μπει στο ράφι και θα κατατεθεί μια πρόταση εκμετάλλευσης, μάλλον συνδιαχείρισης κάποιων μερισμάτων από τον πλούτο του Αιγαίου που θα αναλάβουν να τον της Ανατολικής Μεσογείου, συγγνώμη, που θα αναλάβουν να την εκμεταλλευτούν οι αμερικανικές κατά βάση πολυεθνικές. Αυτό. Και έρχεται λοιπόν να κάνει μια τέτοια πρόταση, η οποία, την οποία εκ των προτέρων σύσσωμο το ελληνικό πολιτικό σύστημα, με εξαίρεση το ΚΚΕ βέβαια και τα μικρότερα ίσως κόμματα, δεν μπήκαν στη Βουλή και ίσως μπουν, δεν έχουν αντίρρηση. Θεωρούν ότι θα τελειώσει ο πονοκέφαλος. Θα κόψουμε το κεφάλι μας, δεν θα πονάει πια. Θα ακροτηριάσουμε την εθνική μας κυριαρχία, όχι απλώς με κυριαρχικά δικαιώματα, γιατί όπως εξήγησε ο κύριος Κοτάκης, τα λέω δηλαδή για να μην νομίζω ότι αυτά είναι ιδεολειψίες κάποιου αριστερόστροφου πρέσβη, ας πούμε. Δεν είναι. Όλοι οι άνθρωποι που βλέπουν, πιστεύουν στα μάτια τους, αυτό βλέπουν. Πίσω από την εκμετάλλευση θα έρθει και το αίτημα εκχώρησης μέσω Χάγης νησιών στην Τουρκία. Άρα, επειδή μιλήσατε για τις τουρκικές εκλογές, έχουμε όμως και τις ελληνικές εκλογές που έχουν δώσει ένα ισχυρότατο αποτύπωμα θριαμβευτικό στην κυβέρνηση και μια συντριπτική ήττα στην εξωματική αντιπολίτευση. Έχουμε κάποια δεδομένα και πορευόμαστε προς δεύτερη κάλπη. Αυτό τι σηματοδοτεί στα εθνικά και στην εξωτερική πολιτική? Κύριε δεν είμαι ο κύριος Κοτάκης, μακάρι να ήμουν ο κύριος Κοτάκης. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση ότι ένας άνθρωπος συντηρητικός με τον κύριο Κοτάκη δεν είχαμε βρεθεί στο ίδιο πανεπιστήμιο, αλλά να βρισκόμαστε θα είμαστε σε αντίπαλα έδρανα. Είναι λίγο νεότερος. Λέει κάτι το οποίο είναι προφανές για κάθε δημοκρατικό πολίτη. Το ανεξέλεγκτο είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία. Η εξουσία φθείρει και η απόλυτη εξουσία φθείρει απόλυτα. Διαφθείρει απόλυτα. Ακόμη και να ήθελε σε προσωπικό επίπεδο ο Πρωθυπουργός, γιατί δεν θα ήθελε να του κάνω δίκη προθέσεων, ακόμη και να ήθελε σε προσωπικό επίπεδο, όταν δεν υπάρχει θεσμικό αντίβαρο, θα βρίσκονται πάντοτε διάφοροι κοντολέοντες, ανυψί συνεργάτες κτλ., οι οποίοι θα πηγαίνουν πολύ πέρα από αυτό που ενδεχομένως ο ίδιος προσωπικά να ήθελε. Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει θεσμικό αντίβαρο. Και εδώ ερχόμαστε στο παράδοξο αυτών των εκλογών, όπου ο κόσμος καταψήφισε την αντιπολίτευση. Δηλαδή της είπε ότι είναι πολιτικοί απατεώνες. Δεν επαγγέλλονται το αντίβαρο, την εξισορρόπηση, δεν επαγγέλλονται τον έλεγχο της κυβέρνησης, αλλά είναι κάποιοι οι οποίοι κάλλιστα στη μεγάλη τους πλειοψηφία θα μπορούσαν να είναι στα κυβερνητικά έδρανα ή, για να το πω ακριβέστερα, σε υπουργικά έδρανα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τιμωρήθηκε γιατί προφανώς δεν προσέφερε μια αξιόπιστη διαφορετική πολιτική επιλογή και για την χώρα, στην οικονομία της κτλ. Και οι άνθρωποι αποδέχθηκαν την συντηρητική επιλογή, αυτή την επιλογή που έβαλε μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Απ' την άλλη μεριά όμως, το γεγονός ότι τον ματσούκωσαν κυριολεκτικά και θα τον ματσουκώσουν και άλλο στις επικείμενες εκλογές είναι διότι δεν λειτουργεί ως αξιόπιστη αντιπολίτευση. Δεν έχει θεσμικό έλεγχο. Δεν θα πω αυτό που λέει πάντοτε το Κομμουνιστικό Κόμμα ότι τα μισά νομοσχέδια τα ψήφισαν μαζί. Από ότι δεν προσφέρει, δηλαδή όταν έγιναν τα τέμπη, ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούσε να καρποθεί τη λαϊκή οργή χωρίς να βγει και να κάνει μια αντικειμενική ανάλυση για το τι φταίει, γιατί θα πρέπει να μιλήσει για τις δικές του ευθύνες. Συνεπώς, και στην εξωτερική πολιτική υπάρχει ακόμη χειρότερο. Δηλαδή, είναι πολύ πιο επικίνδυνος ο κύριος Κατρούγκαλος, όπως όλοι καταλάβαμε πλέον, από τον κύριο Δένδια. Είναι πολύ πιο επικίνδυνος εν δυνάμει. Και όχι μόνο ο κύριος Κατρούγκαλος, ο οποίος μαζί με τον Μπουρνού και τον Βαγγέλη τον Καλπαράκη είναι οι φαιές ουσίες και οι συνομιλητές της αμερικανικής πλευράς μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτοί οι άνθρωποι είναι πραγματικά επικίνδυνοι, διότι δεν έχουν κανένα θεσμικό ρόλο, έτσι, με εξαίρεση τον Μπουρνού που είναι βουλευτής Λέσβου, και έτσι όπως το πάει θα γίνει βουλευτής στο τουρκικό κοινοβούλιο, και ο άλλος δεν έχει κανένα θεσμικό ρόλο. Αλλά αυτοί διαμορφώναν τη γραμμή με την οποία πορευόταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πρωτοπόρος Χάγη, τα πάντα στη Χάγη. Λες και η Χάγη είναι κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Άρα ο κόσμος τους απέρριψε συνολικά, όχι μόνο για την ανυπαρξία οικονομικής πολιτικής, για το ρόλο τους σε όλα τα θέματα πανεθνικών, εγώ πιστεύω, συμπεριλαμβανομένων. Όταν βγαίνει ο κύριος Φίλης και μιλάει για πρέσπες του Αιγαίου προεκλογικά, δεν το κάνει τυχαία. Εγώ με τον Φίλη έχουμε την ίδια ηλικία, είναι λίγο μικρότερος, ένα χρόνο μικρότερος. Όπως είναι τώρα, έτσι ήταν πρωτοετής φοιτητής, 18-19 χρονών, το πρότυπο του καραγκλοκένταυρου. Δεν έχει ξεκολλήσει από τα κομματικά γραφεία, δεν έχει κατέβει στον δρόμο, δεν έχει διαδηλώσει, δεν έχει παίξει ξύλο με τους αστυνομικούς. Αυτό το είδος του αριστερού είναι, του αριστερού καραγκλοκένταυρου, έχει καταναλώσει τόνους φραπέ στα κομματικά γραφεία. Και εννοεί να εμπνεύσει την ελληνική, με τις ιδεολειψίες του την ελληνική κοινωνία. Η απάντηση είναι να πάει σπίτι του. Επιτέλους ήρθε αυτή η απάντηση. Θα μου πείτε, αυτοί που ψηφίστηκαν είναι καλύτεροι? Προφανώς όχι. Βασίζεται. Αλλά τουλάχιστον δεν παρίστανε τα παγόνια. Δεν παρίστανε ότι είναι επαναστάτες. Λέγανε ότι είναι εκπρόσωποι ενός συστήματος, το οποίο με βαριά καρδιά, με πιστεύοντας λάθος, ο κόσμος αποδέχθηκε. Η Νέα Δημοκρατία πρότεινε στον κόσμο τη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Κάποιοι θα γίνετε γκαρσόνια, κάποιοι θα γίνετε σεφ. Κάποιοι θα γίνετε διευθυντές ξενοδοχείων. Και ο κόσμος πήρε αυτό το οποίο θεώρησε ως μόνη υπαρκτή προοπτική. Λέει εδώ φίλος ο Κώστας. Κύριε Ιφαντή, μια χαρά τα λέτε για την κυβέρνηση, είναι εξωματική αντιπολίτευση. Το Πασόκ έχει τον παλιό πατριωτικό χαρακτήρα τουλάχιστον? Το Πασόκ έχει τον Γιώργο Παπανδρέου και τελειώνουμε. Αν βρει κανείς κάτι πίσω από το πατριωτικό, πίσω από το μιλήχιο ύφος του Γιώργου Παπανδρέου, για τον Γιώργο Παπανδρέου είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν έχει ίδιο εθνικό συμφέρον πέρα από αυτό των ΗΠΑ. Και όποιοι νομίζουν ότι εγώ έχω κάτι προσωπικό με τον Γιώργο Παπανδρέου, δεν έχω τίποτα το προσωπικό με τον Γιώργο Παπανδρέου. Με είχε διώξει αμήλικτα, διότι ήταν ένας απίστευτα μη δημοκρατικός άνθρωπος όταν ασκούσε την εξουσία στο Υπουργείο Εξωτερικών. Όχι μόνο εμένα, και οποιονδήποτε είχε διαφορετική άποψη το σύστημά του, αλλά δεν έχω τίποτα προσωπικό, αρκεί να δείτε τα Wikileaks τι γράφουν για τον Γιώργο Παπανδρέου. Ναι, αλλά είχε θα σας πει πολύ κάποιο... να λάμψα στους Αμερικανούς διπλωμάτες, και τα μάθαμε μέσα από το Wikileaks, όπου έλεγε ποιο Υπουργείο Εξωτερικών, εμείς και τα λοιπά. Δηλαδή, είχε φτιάξει ένα σύστημα ανθρώπων με το οποίο συνομιλούσε απευθείας ανεύθυνων, μη επαγγελματιών, συνομιλούσε απευθείας και αποφάσισε ως Υπουργός Εξωτερικών για το μέλλον της Ελλάδας. Λοιπόν, ο Γιώργος Παπανδρέου και το σύστημά του ολόκληρο είναι μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, αλλά δεν είναι. Κύριε Ιφαντή, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε λίγο. Δεν είναι όμως η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό ρωτάει ο κόσμος εδώ. Καλά. Όταν, εάν το ΠΑΣΟΚ συμμετάσχει σε κυβερνητικά καθήκοντα και μέσα στην Βουλή, έχετε καμία αμφιβολία ότι η πρεσβεία των ΗΠΑ δεν θα στηριχθεί στο τόσο αξιόπιστο εργαλείο που αποτελεί ο Γιώργος Παπανδρέου για τα αμερικανικά συμφέροντα στην Ελλάδα? Βρείτε μου μία δήλωση αυτού του πολιτικού άνδρα η οποία να μιλάει για τις ευθύνες των ΗΠΑ, όχι για την επιβολή δικτατορία στην Ελλάδα, όχι για το Κυπριακό, για κάτι βρε αδελφέ. Ούτε καν για την κλιματική αλλαγή δεν επιρρύπτει ευθύνες στις ΗΠΑ ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο άνθρωπος έχει επιλέξει να αναφέρει το δικαίωμά του να είναι Αμερικανός στο φρόνημα. Αν απαριστάνει τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας και τον βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια θεμελιώδης αντίφαση. Ο άνθρωπος είναι το φρόνημα Αμερικανός, αναφέρει το δικαίωμά του, και ο Ζεϊμπέκ έχει επιλέξει να είναι το φρόνημα Τούρκος, αλλά το πρόβλημά του είναι ότι δεν μπορεί να διεκδικεί την ψήφο των Ελληνών πολιτών με διάφορα ψευδεπίγραφα σχήματα. Άλλο ερώτημα. Είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο. Δηλαδή, κυριολεκτικά για όσοι έχουν ζήσει
τον Παπανδρέου ως Υπουργό Εξωτερικών, είναι αδιανόητο να πιστεύουν ότι αυτός ο άνθρωπος εκφράζει την προστασία του εθνικού συμφέροντος. Και τον κύριο Παπανδρέου, το εθνικό συμφέρον θα ήταν να είμαστε η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Για ιστορικούς λόγους, μια ιστορική ατυχία δεν έγινε. Οι ίδιοι Αμερικάνοι γράφουν στα WikiLeaks, είναι πιο Αμερικανός από εμάς. Και μιλούν για τον τότε Υπουργό Εξωτερικών και μετέπειτα Πρωθυπουργό. Τι χρειά άλλων έχουμε μαρτύρων, να βγει και να κάνει δημόσια την αυτοκριτική του στο Σύνταγμα? Δεν έχει. Άρα, με μία έννοια, κύριε Ιφαντή, αναλύοντας πάνω στα εθνικά και στην εξωτερική πολιτική, θεωρείτε ότι οριζοντίως οι τρεις μεγάλοι. Καλά, ο ένας είναι και πόλος. Οι άλλοι δύο είναι συμπληρωματικοί πια με βάση την κάλπη της 21ης Μαΐου. Οι τρεις σχηματισμοί στα ζητήματα αυτά έχουν την ίδια φορά, την ίδια κατεύθυνση. Μέσα στα μεγάλα κόμματα του Πασόκ συμπεριλαμβανομένου υπάρχουν άνθρωποι που είναι βαθύτατα πατριώτες. Υπάρχουν φωνές, ας πούμε, όπως μέσα στο... Σας χάσαμε, ναι. Επαναλάβατε. Λέω, υπάρχουν μέσα στα μεγάλα κόμματα και άνθρωποι που είναι... Δεν ξέρω τώρα που πάει να πει, ανθρώπους. Χάνε τη φωνή του. Ελάτε, κύριε Πρέσβη. Οι οποίοι είναι απόλυτα συνειδητοί πατριώτες. Μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, υπάρχει η φωνή του Γιάννη Ματζουράνη που είναι σε αντίστοιξη με όλα όσα πρεσβεύει επίσημα το κόμμα, γι' αυτό δεν εξελέγει και βουλευτής και μάλλον θα εκλεγεί και τη δεύτερη φορά. Και μέσα στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν άνθρωποι που είναι βαθύτατα πατριώτες και μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι το εθνικό συμφέρον δεν μπορεί να περιορίζεται, να συνιστά ένα υποσύνολο του αμερικανικού εθνικού συμφέροντος. Λοιπόν, δεν θα είναι εύκολη αυτή η επιχείρηση. Και μολονότι το Ελληνικό Σύνταγμα δεν μας κατοχυρώνει απόλυτα, δηλαδή ένας συνδυασμός της πρώτης παραγράφου του άρθρου 27 και της τρίτης παραγράφου του άρθρου 28, όπου πάντοτε μιλάει το Σύνταγμα για απόλυτο αριθμό, απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, 151 δηλαδή, μπορούμε να υπάρξει και μεταβολή στα όρια της επικράτειας, δηλαδή χωρικά ύδατα και εθνικός ενέργειος χώρος να τον μειώσουμε, και το χειρότερο μπορεί να γίνει η Ελλάδα, λέει, προβαίνει ελεύθερα με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών σε περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον. Δεν θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου, της βάσης του δημοκρατικού πολιτεύματος κτλ. Άρα υπάρχουν, δηλαδή οι Αμερικανοί δεν χτίζουν στην άμμο, υπάρχουν οι δυνατότητες μέσα στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, και αν ένα κόμμα ή ένα μπλοκ κομμάτων, αλλά εδώ τώρα ένα μόνο κόμμα, έχει πολύ περισσότερους από 151 βουλευτές, να προχωρήσει στα ντεζιντεράτα, στις επιθυμίες, στις υπαγορεύσεις της αμερικανικής πλευράς, η οποία, να μην την δαιμονοποιούμε, οι Αμερικανοί είναι μια χαρά άνθρωποι σε προσωπικό επίπεδο, το δικό τους εθνικό συμφέρον. Και το πρόβλημα είναι με τους Έλληνες, αντί να υπερασπίζουν το δικό τους, σπέβδουν να υπερασπίσουν το αλλότριο εθνικό συμφέρον. Εκείνη το πρόβλημα, κατά την άποψή μου. Οι Αμερικανοί, λοιπόν, σε μια προσπάθεια συστράτευσης της Τουρκίας κατά της Ρωσίας, προκρίνουν ορισμένες ρυθμίσεις, και η λαϊκή ετιμιγορία, εάν δώσει μεγάλη πλειοψηφία στο κυβερνών κόμμα ή σε οποιοδήποτε κόμμα, και καταβαραθρώνοντας ταυτόχρονα την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία δεν έχει το ηθικό ανάστημα πλέον να στείλει αντιπολίτευση, τι να βγει και να λέει, ότι είναι ακριβά για την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, την ξέρουμε, δεν χρειαζόμαστε να μας την πουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, την ξέρουμε αυτή την ακρίβεια. Άλλα χρειαζόμαστε, λύσεις. Λοιπόν, δεν έχει ούτε το ηθικό ανάστημα, ούτε και τις γνώσεις για να προτείνει λύσεις στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Άρα πιστεύω ότι εδώ υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να περπατήσουν οι αμερικανικοί σχεδιασμοί. Λέει εδώ ο φίλος ο Σημαίων. Καλημέρα. Η επίσπευση των εκλογών έχει να κάνει, κατά τη γνώμη του κύριου Πρέσβη, και με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου
με θέμα τη συζήτηση ένταξη Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Ο κύριος πρέσβης τι άποψη έχει? Και οι δημοσιογράφοι, αντί να ρωτάνε ποιος θα συνεργαστεί με ποιον, μπορούσαν να ρωτήσουν τι θέση θα πρέπει να πάρουν τα ελληνικά πολιτικά κόμματα για αυτή τη σύνοδο που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω εξάπλωση του πολέμου. Συγγνώμη, δεν άκουσα την πρώτη πρόταση. Η επίσπευση των εκλογών στην Ελλάδα έχει, κατά τη γνώμη του κύριου πρέσβη, να κάνει και με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου, με θέμα τη συζήτηση ένταξη Ουκρανία στο ΝΑΤΟ? Κοιτάξτε, είναι ένα τεχνικό ζήτημα η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Εάν, ας πούμε, ότι εντάσσεται η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, θα ζητήσει την ενεργοποίηση του άρθρου 5, που σημαίνει ότι είναι ένα μέλος της συμμαχίας που δέχεται επίθεση, και από μέλος μη συμμαχίας μάλιστα. Το άρθρο 5 δεν λέει επίθεση, δεν λέει από ποιον. Εμείς έχουμε σπεύσει και ο κύριος Λούνς να βγάλουμε απ' έξω τους Τούρκους. Εν πάση περιπτώσει, οι Ουκρανοί θα έχουν όλο το κάθε δικαίωμα να επικαλεστούν ότι η Ρωσία τους επιτίθεται και θα πρέπει να τύχουν άμεσης στρατιωτικής συνδρομής. Εάν την παράσχει αυτή τη συνδρομή, πληρώματα, στρατιώτες, αεροπλάνα κτλ., τα παράσχει επί του Ουκρανικού εδάφους, αλλά και μακράν του Ουκρανικού εδάφους, δηλαδή αν οι Πολωνοί αρχίσουν να χτυπούν τους Ρώσους, είναι προφανές ότι οι Ρώσοι θα απαντήσουν. Και θα απαντήσουν χρησιμοποιώντας τακτικά πυρηνικά όπλα σε πρώτη φάση, διότι δεν φαίνεται οι συμβατικές τους δυνάμεις να είναι αυτή τη στιγμή σε φάση να ανταπεξέλθουν σε πλήρωνα μέτωπα. Θα αρχίσουν λοιπόν να είναι ένα καθεστώς που δεν έχει ενδιασμό, αν χαθούν 50-100.000 άνθρωποι. Θα αρχίσει να ρίχνει τέτοια πράγματα. Θα μπει σε ένα μεγάλο δίλημα ο πρόεδρος Biden κατά πόσο θα πρέπει να διακινδυνεύσει διπυρωτικά πυρηνικά πλήγματα. Δηλαδή για να σώσει κάποιους Πολωνούς και Εσθονούς που θα τρώνε τακτικά πυρηνικά όπλα, να διακινδυνεύσει πλήγματα επί του Αμερικανικού εδάφους. Και τότε θα δούμε πραγματικά τη συνοχή του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι το μόνιμο. Από τη θητεία μου στη Φιλανδία και γενικά στην διεύθυνση ΝΑΤΟ, αυτή είναι η μόνιμη αγωνία των κρατών της πρώτης γραμμής. Κατά πόσο οι ΗΠΑ θα εμπλακούν πραγματικά σε ένα πυρηνικό πόλεμο με την Ρωσία, αν η Ρωσία καταλάβει κάποια εδάφη ή χτυπήσει με συμβατικά όπλα, τότε ήταν. Τώρα εδώ πέρα και με μικρά πυρηνικά όπλα, αν χτυπήσουν τους Πολωνούς οι Ρώσοι για να τους συνεφέρουν και να τους δείξουν, ας πούμε, ότι δεν είναι ακριβώς χάρτινη τίγρη η Ρωσία, είναι χάρτινη τίγρη με πυρηνικά δόντια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θυσιάσουν την Καλιφόρνια, το Μέιν και διάφορες άλλες όλβιες και ευτυχείς πολιτείες εκεί για να ρίξουν διπυρωτικούς πυράβλους. Μάλιστα. Τι θα γίνει ένας πυρηνικός πόλεμος στην Ευρώπη, όπου οι Αμερικανοί θα χρησιμοποιήσουν περιορισμένου βεληνικούς όπλα αμερικανικά, αλλά τα θύματα, το θέατρο μάχης θα είναι η Ευρώπη, δεν θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πολύ επικίνδυνη η λογική ότι μπορούμε να κερδίσουμε μια πυρηνική δύναμη και άνθρωποι όπως ο Κίσιγκερ, που δεν έχουν καμία σχέση, δεν είναι φιλοαριστεροί, δεν είναι φιλορώσοι, λένε ότι απλούστατα δεν το κάνεις αυτό με μια χώρα και με ένα καθεστώς που είναι οπλισμένο με πυρηνικά όπλα. Δεν επιχειρείς να τον νικήσεις επί του πεδίου της μάχης και γι' αυτό προκρίνουν μια συμβιβαστική λύση. Ο κύριος Ζελένσκι είναι αυτό, έχουν άλλη άποψη. Λοιπόν, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουν οι υπόλοιποι. Γιατί περισσότερη βοήθεια από αυτήν που έχει πάρει δεν μπορεί να πάρει. Δηλαδή τι άλλο να κάνουν, τους σώνονται οι στρατιώτες. Πώς να το κάνουν? Λοιπόν, ή θα πρέπει να πάει με τη διπλωματία ο κύριος Ζελένσκι και να παραδεχθεί ότι εν πάση περιπτώσει η Κρυμαία, η οποία ήταν ρωσικό έδαφος, την έδωσε ο Κρούτσεφ στους Ουκρανούς, την έβαλε μέσα στην Ουκρανία για να ελέγχει καλύτερα το Ουκρανικό Κομμουνιστικό Κόμμα, το Ντομπάς κτλ. Αυτά θα πάνε στη Ρωσία. Ή θα επιτίθεται στο Κρεμλίνο με drones και θα περιμένει από τη Δύση να το συνδράμει. Άλλος φίλος λέει εδώ, κύριε Ιφαντή, σας παρακολουθώ τακτικά. Θέλω να μου πείτε όμως, αυτός ο αμερικάνικος βραχνάς, πώς να απεμπλακεί η χώρα μας
όταν οι πιέσεις εξ Ανατολών και όχι μόνο είναι αφόρητες. Είναι εύκολη υπόθεση? Προφανώς δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά και δεν είναι αδύνατη. Μια σειρά κράτη στην περιοχή τα οποία δεν υποληπτόμεθα καθόλου, στη Μέση Ανατολή κτλ., έχουν ισχυρούς αντιπάλους, τοπικούς αντιπάλους, και έχουν επιλέξει μια κριτική αντιμετώπιση των Ηνωμένων Πολιτειών. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να κηρύξουμε τον πόλεμο στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να είμαστε αντιαμερικανοί εξ συστήματος και εξ επαγγέλματος. Πρέπει να επιδιώξουμε μια πιο ισορροπημένη σχέση προς όφελος και των δικών μας συμφερόντων. Δεν καταλαβαίνω τι θα έχαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες, καταλαβαίνω τι θα έχαναν, θα έχαναν την ελπίδα να επαναφέρουν την Τουρκία, εάν έθεναν στρατεύματα για ασκήσεις στα ελληνικά νησιά που θέλει η Τουρκία από στρατιωτικοποιημένα. Δεν βλέπω τον αμερικανικό λόγο, το κέριο πλήγμα στα αμερικανικά εθνικά συμφέροντα. Θα μου πείτε, αυτό μπορεί να γίνει? Βέβαια μπορεί να γίνει, εάν συνειδητοποιήσουν οι Αμερικανοί ότι η ζημιά στο ΝΑΤΟ από την Ελλάδα, σε μια περίπτωση που η Τουρκία επιχειρήσει να υλοποιήσει τις απαιτήσεις της, θα ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που φαντάζονται. Εμάς μας θεωρούν δεδομένους, θεωρούν ότι επειδή είμαστε σωστή πλευρά της ιστορίας δεν θα κάνουμε ζημιά στο ΝΑΤΟ, ό,τι και να συμβεί. Συνεπώς προσπαθούν να καλοπιάσουν την Τουρκία, ταΐζοντάς την με ελληνικά, με ελληνικό έδαφος. Υπάρχουν οι δυνατότητες απόλυτα ρεαλιστικές. Και να σας πω κάτι, οι Αμερικάνοι θα μας σεβόντουσαν περισσότερο. Τώρα είμαστε θλιβεροί γέσμεν. Θλιβεροί γέσμεν είμαστε. Θα μας σεβόντουσαν πολύ περισσότερο, όπως σεβόντουσαν τον Ανδρέα Παπανδρέου, δεν του άρεσε καθόλου, αλλά το σεβόντουσαν γιατί καταλάβαιναν ότι ο άνθρωπος αυτός προσπαθούσε να κατοχυρώσει κάποια συμφέροντα για τη χώρα του. Συνεπώς, γιατί λέμε ότι είναι αδύνατον? Η λογική ότι δεν γίνεται αλλιώς να στύψουμε το κεφάλι, είναι και αυτή μια λογική. Εντάξει. Ο Κώστας, κύριε πρέσβη, μπορεί το φλερ της Τουρκίας και του κυρίου Ερντογάν με τους BRICS να λειτουργήσει ως καταλύτης εθνικών εξελίξεων για μας σε συνδυασμό με την πολιτική παντοδυναμία ενδεχομένως 25 Ιουνίου του κυβερνώντος κόμματος στο Κοινοβούλιο? Η Ελλάδα δεν έχει καμία δυνατότητα να προσεγγίσει τους BRICS οικονομική. Για την Τουρκία είπε, για την Τουρκία είπε. Ναι, η Τουρκία προφανώς φλερτάρει με τους BRICS. Έχει το οικονομικό μέγεθος και την ανάγκη να στηριχθεί από αυτά τα κεφάλαια και από αυτές τις χώρες. Εάν ήμασταν σοβαροί και ασκούσαμε υπεύθυνη διπλωματία, θα καλλιεργούσαμε πάρα πολύ τις σχέσεις μας και με τη Βραζιλία και με την Ινδία. Είναι η καλή συγκυρία ότι στις δύο χώρες υπάρχουν εξαιρετικά ικανοί Έλληνες πρέσβεις. Δεν ξέρω για πόσο καιρό θα υπάρχουν ακόμη. Αλλά δεν έχουν την υποστήριξη από το κέντρο τους. Η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει εξηγήσει σε αυτές τις χώρες, όπως στην Νότια Αφρική κτλ. Σε χώρες δηλαδή που ανεβαίνουν στο διεθνή ορίζοντα και αρχίζουν να παίζουν καθοριστικό ρόλο, την θέση τους, την θέση της για την Τουρκία. Και να τους εξηγήσει ότι αν ενσωματώσουν οι BRICS στην Τουρκία, θα είναι liability. Η Ελλάδα είναι σε θέση να την πλήξει αν η Τουρκία επιχειρήσει να υλοποιήσει τις φιλοδοξίες της και να την καταστήσει οικονομικά liability και όχι asset. Έτσι, δηλαδή, για πολύ πρακτικούς λόγους, να κάνει τους BRICS επιφυλακτικούς έναντι των τουρκικών ανοιγμάτων. Αλλά τέτοια πολιτική δεν είναι. Θα έλεγα ότι υπερβαίνει και τις διανοητικές δυνατότητες των ασκούντων. Είναι φυσιολογικό, όπως και εγώ δεν ξέρω από αστρονομία, ας πούμε. Ο Νίκος από το Λονδίνο λέει: καλημέρα στον κύριο πρέσβη. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι πολίτες πρακτικά ενάντια σε ένα σύστημα που, όπως το περιγράφει ο κύριος πρέσβης, είναι απλωμένο οριζοντίως και καθέτος παντού και παντοδύναμο όσον αφορά τα εθνικά και την εξωτερική πολιτική? Η ενημέρωση είναι βασικό, αλλά όποιος μιλάει για τα θέματα αυτά περιγράφεται ως γραφικός τουλάχιστον. Η έβρεση της αλήθειας είναι μια διαδρομή που πρέπει να την κάνεις μόνος σου για να πιστείς. Αλλά δεν έχουμε χρόνο από την αναγκαιότητα και τα βάρη της καθημερινότητας. Οπότε αρκεί η ενημέρωση, λέει. Τι γίνεται, πού πάμε? Είναι ένα πολύ ουσιώδες ερώτημα αυτό που βάζει ο ακροατής σας.
ουσιαστικό. Έτσι. Ας αρχίσουμε από την ενημέρωση. Σε λίγο η ενημέρωση δεν θα υπάρχει. Με μεγάλη έκπληξη διάβασα στα δίκτυα, στο Facebook, μία δήλωση ενός στελέχου του Υπουργείου Εξωτερικών, ενός Οικονομικού Εμπορικού Συμβούλου, ο οποίος είναι αυτός καθεαυτός ασήμαντος, αλλά είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας για την εξωτερική πολιτική, της ομάδας που έχει φτιάξει η Νέα Δημοκρατία, την εξωτερική πολιτική. Είναι ενεργεία υπάλληλος, δημόσιος υπάλληλος και ταυτόχρονα κομματικός στέλεχος. Ο οποίος λέει ότι ο στόχος μετά τις 25 Ιουνίου είναι η κατάργηση των ιστοσελίδων που επηρεάζονται από τη Ρωσία στα πλαίσια της διεξαγωγής του υβριδικού πολέμου κατά της Ρωσίας. Και οι ιστοσελίδες αυτές που απαριθμούν είναι ιστοσελίδες οι οποίες τυχαίνει να έχουν διαφορετική άποψη από τον ίδιο. Θα ζήσουμε λοιπόν μια προσπάθεια στραγγαλισμού της ενημέρωσης. Η λίστα Πέτσα ήταν το καρότο, τώρα θα έρθουν μαστίγια. Σε μια σειρά διαδικτυακούς τόπους, εφημερίδες, ΜΜΕ, που διακινούν διαφορετική άποψη. Αποκλεισμό των ανθρώπων που διακινούν διαφορετική άποψη. Όλα αυτά μετά τις εκλογές. Αν αυτό λείψει, δεν θα μπορέσει να συγκροτηθεί το μέτωπο που ζητάει ο ακροατής σας, στο οποίο προσβλέπει, δηλαδή πάνω στην ενημέρωση να χτιστεί μια διαφορετική αντίληψη για ένα δημοκρατικό, πατριωτικό μέτωπο υπεράσπισης των συμφερόντων της χώρας. Η προβολή ενός διαφορετικού οικονομικού μοντέλου στηριγμένου σε μέγα βαθμό στην εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη. Αυτή είναι η εναλλακτική πρόταση. Γύρω από αυτήν πρέπει να συστρατευτούν δημοκρατικές δυνάμεις. Δεν αναφέρομαι σε φάσεις το ειδή και σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ακραίοι εθνικιστές και πρόβλημα για οποιοδήποτε διάβημα. Αυτό το πράγμα δεν θα μπορέσει να υπάρξει, και το ξέρει πάρα πολύ καλά όλοι οι πολιτικοί χειρούργοι όλων των κομμάτων, εάν ελέγξει την ενημέρωση. Το σχέδιο ΑΝΑΝ θα είχε ψηφιστεί αν δεν υπήρχαν μερικές ανεξάρτητες φωνές. Το έχω βιώσει ως επαγγελματίας διπλωμάτης αυτό. Λοιπόν, αν δεν υπήρχαν αυτές οι ανεξάρτητες φωνές στην Ελλάδα, το σχέδιο ΑΝΑΝ θα είχε περάσει σαν μια θεία ευλογία στην ελληνική κοινή γνώμη. Το απέρριψε και στην Κυπριακή όμως. Μέσω Ελλάδος βλέπαν οι Κύπροι, μέσω ελληνικών ΜΜΕ, βλέπαν τα προβλήματα του σχεδίου ΑΝΑΝ. 4-5 δημοσιογράφοι ήσαν στην πρώτη γραμμή του αγώνα τότε κατά του σχεδίου ΑΝΑΝ. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις, Γιώργος Παπανδρέου κλπ. Βεβαίως, το σχέδιο ΑΝΑΝ ήταν θεόσταλταν. Γιατί ερχόταν από τον Λόρδο Χάνι. Λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία η δημοκρατία, η ουσία της είναι η υπεράσπιση των απόψεων της μειοψηφίας. Και γι' αυτό αντιπαθώ βαθύτατα τον κύριο Φίλη, αλλά θεωρώ ότι έχει το απόλυτο δικαίωμα να λέει τις απόψεις του. Τις λέει άλλωστε, είχε την αυγή, την πήγε όταν ήταν διευθυντής στα 800 φύλλα, δηλαδή. Με συγχωρείτε. Αλλά έχει δικαίωμα να τις λένε. Συνεπώς, ένα κράτος το οποίο θα διοικείται από μία παράταξη, περίπου μία οικογένεια, θα σεβαστεί, θα μπορέσει να σεβαστεί ακόμη και αν ήθελε την ελεύθερη διακίνηση ιδεών και απόψεων, ή η ελεύθερη διακίνηση ιδεών και απόψεων θα περιοριστεί στο τι γράφουμε στους προσωπικούς μας λογαριασμούς ή στα προσωπικά μας ημερολόγια, ας πούμε, όπως γινόταν τον προηγούμενο αιώνα. Δεν ξέρω. Είπατε και κάτι άλλο τώρα, οδεύοντας προς το τέλος αυτής, φαντάζομαι και για τους ακροατές ενδιαφέρουσης συζήτησης, περιγράφοντας την ΑΟΣ. Δεν την περιγράψατε έτσι ως ένα σχήμα λεκτικό, αλλά γιατί είναι ένα πεδίο που θα μπορούσε δυνητικά να δώσει μια ελπίδα οικονομικής ανάταξης. Θυμίζω ότι και ο κύριος Καριώτης που είναι στην Ουάσιγκτον και ο κύριος Νεάρχου που είναι πρέσβης επί τιμή της Κύπρου και άλλοι έχουν πει ότι η ΑΟΣ είναι ένα πεδίο που αν θέσει σωστά τις βάσεις, δεν είναι μόνο τα ενεργειακά πεδία, που βεβαίως είναι η αλληλεία,
είναι και άλλα πράγματα πλουτοπαραγωγικά που πολύ γρήγορα θα μπορούσαν να σου δώσουν μια χτίδα. Και βλέπω ότι το βάζετε κι εσείς, ότι η ΑΟΣ είναι ένα πεδίο που θα μπορούσες δυνητικά, δεν είναι η απάντηση έτοιμη, να σου ανοίξει ένα δρόμο στην οικονομία, να κρατήσει κόσμο με παραγωγικές επενδύσεις, να κρατήσει νιάτα με εξειδικευμένες γνώσεις. Αυτές οι συζητήσεις δεν γίναν πάλι. Μπορούμε να δούμε τι κάνει η Νορβηγία με την αποκλειστή οικονομική της ζώνη και πώς την εκμεταλλεύεται τώρα ακόμη και μέσα στον αρκτικό κύκλο, παρά τα φλιναφήματα της Greenpeace. Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι το εθνικό τους, η εθνική τους ευημερία, το συλλογικό ευζήν, εξαρτάται σε αυτήν την ιστορική φάση από την εκμετάλλευση των υδρογόνων ανθράκων. Προσπαθούν να την κάνουν υπεύθυνα. Να δούμε, ας πούμε, ότι η Βραζιλία, αυτός ο κολοσσός, στηρίζεται στις εκμεταλλεύσεις, στις υπεράκτιες εκμεταλλεύσεις της Petrobras, έτσι, αντλούν από το βυθό του ωκεανού τα μεγαλύτερα κοιτάσματά τους. Γι' αυτό υπάρχει η αποκλειστή οικονομική ζώνη. Γι' αυτό έχει γίνει αντικείμενο μελέτης ήδη από τη δεκαετία του 50 και κατέληξε στις αρχές δεκαετίας του 80 να φτιαχτεί το δίκαιο της θάλασσας που εξασφαλίζει ακριβώς τα κυριαρχικά δικαιώματα στην αποκλειστή οικονομική ζώνη. Αυτή είναι η ουσία, η πεμπτουσία του δικαίου της θάλασσας. Μόνο στην Ελλάδα είμαστε τόσο λάζ και έχουμε ενδυθεί, ας πούμε, το ένδυμα του Γκαρσονιού και θέλουμε να κάνουμε τη χώρα μόνο καλλιέργεια τον τουρισμό. Αν ο τουρισμός προσέφερε βιώσιμη ανάπτυξη, έτσι, sustainable development, τότε οι Μπαχάμες ήταν η μεγαλύτερη υπερδύναμη στον κόσμο. Δεν το προσφέρει, δεν είδαμε την πανδημία τι έγινε. Δεν το προσφέρει. Δεν είναι η λογική ότι θα δουλεύεις, ας πούμε, 8 μήνες το χρόνο και θα κάθεσαι τους άλλους 4. Αυτή η λογική δεν μπορεί να κρατήσει τη χώρα. Δεν μπορούμε να γίνουμε μια Κωσταρίκα της Μεσογείου, γιατί περιβαλλόμεθα, το διεθνές περιβάλλον μας δεν είναι αυτό που είναι στη συμπαθή εκείνη και πανέμορφη χώρα. Λοιπόν, πρέπει να αξιοποιήσουμε προς τέλος της χώρας και του λαού της. Και του λαού της. Το εθνικό σύστημα υγείας, το εθνικό σύστημα, οι συντάξεις, όλα αυτά χρηματοδοτούνται στην Νορβηγία από τα έσοδα από την εκμετάλλευση της ΑΟΣ. Και την αλληλεία, αλλά και την εκμετάλλευση των υδρογόνων ανθράκων. Συνεπώς, ακόμη και αν ήμασταν η τελευταία χώρα στον κόσμο, θα έπρεπε να εκμεταλλευτούμε τους υδρογονάνθρακες πριν περάσουμε στα υδρογόνα, στα πράσινα άλογα κτλ. Όταν αυτά γίνουν εφικτά, θα περάσουμε κι εμείς. Αλλά τώρα θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνουμε ότι η Ελλάδα από το 50 και μετά εξηλεκτρίστηκε, είχε και όλη η οικονομική ανάπτυξη, διότι εκμεταλλεύτηκε το λιγνίτη. Τώρα ο λιγνίτης της δεκαετίας μας είναι το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο που υπάρχει στην ΑΟΣ. Ή θα το εκμεταλλευτούμε υπεύθυνα, ή θα το εκμεταλλευτούν άλλοι για λογαριασμό μας. Οι Τούρκοι, Φερρυπίν. Οι οποίοι εμφανίζονται και λένε, αν δεν το θέλετε εσείς, εμείς. Οι Ιταλοί, από την άλλη μεριά. Αν δεν το θέλετε εσείς, το θέλουμε εμείς. Αυτά είναι απλά πράγματα. Και νομίζω ότι γύρω από αυτά μπορεί να οικοδομηθεί μια διαφορετική, εναλλακτική πρόταση δημοκρατικής διακυβέρνησης. Στη δημοκρατία υποτίθεται ότι οι αντιλήψεις συναγωνίζονται, συγκρούονται για το καλό του κόσμου. Δεν αφήνουν να συγκροτηθεί μια τέτοια άποψη και τα οικονομικά συμφέροντα και τα κατεστημένα ΜΜΕ και τώρα μια πλειοψηφία θηριώδης της Νέας Δημοκρατίας θα ασχοληθεί και με τα θέματα. Για μένα είναι βέβαιο, τα πρόδρομα σημεία είναι ήδη όρατα και με τα ΜΜΕ που διακινούν μη αρεστές απόψεις. Θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω αυτό που μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Δημήτρης. Πέστε λοιπόν στον κύριο Πρέσβη, λέει, που τόσο ωραία ξεδιπλώνει μερικές σκέψεις, χωρίς φόβο και με πολύ πάθος, αλλά ήρεμα. Άρα εμείς πηγαίνοντας σε δεύτερη κάλπη, στα ζητήματα που λέτε εσείς, κύριε Σαχίνη, εθνικά ή εξωτερικής πολιτικής, αλλά που για μας είναι ευαίσθητα. Τι θα πρέπει πλέον, με βάση αυτά που προέκυψαν την 21η Μαΐου, να έχουμε υπόψη ψηφίζοντας?
Νομίζω και δεν σας ρωτάει τι να ψηφίσει. Αν δεν υπάρχει πάθος σε αυτή τη δουλειά που λέγεται εξωτερική διπλωματική υπηρεσία, καλύτερα να μην πάει κανείς. Γιατί τότε, αν πάει για να κάνει μια δουλειά γραφείου, υπάρχουν άλλες πιο εύκολες. Αν δεν έχεις πάθος, δεν χρειάζεται να είσαι ούτε στις ένοπλες δυνάμεις, ούτε στην ελληνική διπλωματική υπηρεσία. Γιατί εκεί πας για να παίξεις για τη φανέλα, έτσι. Το πάθος όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχεις απόλυτα ψύχρεμο μυαλό. Εγώ έχω το πάθος τώρα, αλλά 36 χρόνια στην σταδιοδρομία μου δεν με έχει δει κανένας να εκρήγνημαι, ιδίως μέσα στην άσκηση των επαγγελματικών μου καθηκόντων. Άρα, ένα αυτό. Δεύτερο, να δούμε τι ανθρώπους ψηφίζουμε. Σε όλα τα κόμματα, εγώ δεν θέλω να πω στους ακροατές σας μην ψηφίσετε ένα κόμμα, μην ψηφίσετε το άλλο. Σε κάθε κόμμα όμως μέσα υπάρχουν άνθρωποι. Και τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας θα είναι άνθρωποι. Δεν θα είναι κομματικά στελέχη, δεν θα έχουν εκεί πέρα δεν και καλά. Μπορούμε να διαλέξουμε δηλαδή κομματικούς υπαλλήλους. Μπορούμε να διαλέξουμε και αυθύπαρκτες προσωπικότητες. Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν. Και να ξέρουμε ότι η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας είναι αυτή που θα παίξει καθοριστικό ρόλο σε όλες τις προτάσεις που άπτονται των εθνικών θεμάτων και να διαλέξουμε τους κατάλληλους ανθρώπους. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να στοιχειώδη μαθηματικά όλοι γνωρίζουν, διαβάζουν όλοι, θα πρέπει να αναρωτηθούν με ποιο τρόπο μπορεί να περιοριστεί η θηριώδης πλειοψηφία που διαμορφώνεται, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία που το εκλογικό σύστημα δίνει στη Νέα Δημοκρατία. Αν πάρει το τρίτο κόμμα, μπουν μόνο 5 κόμματα στη Βουλή, το τι έχει πάρει το δεύτερο, το τι έχει πάρει το τρίτο, μικρή σημασία έχουν ως προς τις έδρες του πρώτου. Αν μπουν 7 κόμματα στη Βουλή, 8 κόμματα στη Βουλή, τότε η πλειοψηφία του πρώτου κόμματος θα υπάρχει, θα είναι εκεί, αλλά δεν θα είναι ανεξέλεγκτη. Θα είναι σε λογικά πλαίσια. Συνεπώς η συμβουλή μου είναι ανάλογα με τις επιθυμίες και του καθενός να επιβιώσουν τα μικρά κόμματα, να επιβιώσει δηλαδή η βάση της δημοκρατίας που είναι οι διαφορετικές απόψεις, όσο κατακριτές και αν είναι για κάποιους, αυτή τη στιγμή τα μικρά κόμματα γιώνουν, κρατούν υπό έλεγχο την πλειοψηφία που το εκλογικό σύστημα τεχνητά αποδίδει στο πρώτο. Ο καθένας σας πράξει ό,τι θέλει. Υπάρχουν τόσα μικρά κόμματα και μερικά είχαν φτάσει και ένα βήμα. Αν διατηρήσουν τις δυνάμεις τους και επειδή θα είναι λιγότεροι ψηφίσαντες η δεύτερη φορά κατά πάσα πιθανότητα, θα μπορέσουν να έχουν το μαγικό ποσοστό πάνω από 3% και να μπουν στη Βουλή. Δεν ψηφίζει κανείς μικρό κόμμα γιατί πιστεύει ότι αυτό θα κυβερνήσει. Στη συγκυρία πρέπει να το ψηφίσει κανείς για να ελέγξει το πρώτο. Για να έχει ένα θεσμικό αντίβαρο το πρώτο. Γιώργος Αϊφαντής, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ, κύριε Σαχίνη, και ευχαριστώ τους ακροατές σας για την υπομονή τους. Και να επισημάνω ότι εισηγήσεις κάνω, την άποψή μου λέω, δεν διεκδικώ ούτε το αλάθητο, είχα πέσει πολύ έξω την ανάλυση μου για τα αποτελέσματα των εκλογών, ούτε το αλάθητο ούτε τίποτε. Αλλά πιστεύω ότι η ουσία της δημοκρατίας είναι άνθρωποι με μια εμπειρία επαγγελματική να μπορούν να λένε την άποψή τους. Να είστε καλά κύριε Φαντή. Και ελπίζουμε να συνεχίσετε να λέτε την άποψή σας. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.